λίγο. Για την ΕΔΕΜ προφανώς. Φαντάζομαι ότι γιατί πολλοί θέλουν να στηρίξουν και δεν λένε τίποτα. Με το Σαν Σίγαλ και τα λοιπά, έτσι, νομίζω. Δεν ξέρω. Προφανώς. Έκανε και νούμερα τι έγινε, έκανε ανακοίνωση στο ΜΕΚΑ ή όχι. Ανακοίνωση δεν έχει βγει. Ωστόσο, έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ Real Life Street Media. Τι έχει συμβεί, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Τελικά και το συνολικά, τι γίνεται. Άκου, καταρχάς παρετήθηκε ο Μπούτος. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ. Αφού δεν βγήκε ανακοίνωση, βγήκε. Όχι, το ρεπορτάζ είναι Real, λέει. Το ρεπορτάζ είναι Real. Το οποίο θεωρώ ότι είναι έγκυρο. Κοπέλα που το κάνει. Δεν λέω, αν βγήκε ανακοίνωση. Ακόμα δεν έχει βγει ανακοίνωση. Λοιπόν. Λέει λοιπόν στη Real Life, τις τελευταίες μέρες είχαν ξεκινήσει κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις του Πέτρου Μπούτου με τον κύριο Θοδωρίδη Κυριακού, τον αντιπρόεδρο του ομίλου Αντένα. Λοιπόν, πριν λοιπόν αυτό το πράγμα βγει στη δημοσιότητα, γιατί όπως ξέρετε όλα μαθαίνονται, αποφάσισε ο κύριος Μπούτος να υποβάλει την παρέτησή του. Έτσι, και να κατέβει από το άρμα του στο Μέγκα. Λοιπόν, πόσα χρόνια δε στο Μέγκα ο Μπούτος? Πολλά. Πάρα πολλά. 15 έτη λέει 15 το δημοσίευμα της Real Life. Λοιπόν, τι θα κάνει λοιπόν ο Μπούτος? Έχουμε ακούσει ότι. Εγώ το άκουσα προσωπικά ότι παίζει, λέει, να πάρει τη θέση του Λάτσιου. Αυτό το πράγμα δεν παίζει σύμφωνα με τη Real Life και γενικά δεν παίζει ο Μπούτος. Όχι, δεν παίζει ούτε. Το λέω εγώ, και άστε Real. Και δεν άρεσε και στην Άργηση. Οπότε δεν παίζει καθόλου να αναλάβει κάτι στον όμιλο Αντένα ο Πέτρος Μπούτος. Εγώ ξέρω ότι θα αναλάβει κάτι στον όμιλο. Ναι, άκου λίγο όμως, θα αναλάβει κάτι, όπως λέει το δημοσίευμα, που θα ηγείται στη Διεθνών Προδιαγραφών Εταιρεία Τηλεοπτικών Παραγωγών. Ναι, τη δημιουργία τη οποία προανήγγειλε πρόσφατα ο κύριος Θοδωρής Κυριακού στη Σερβία. Μήπως έχει άλλο όνομα. Στην παρουσίαση. Αυτό όμως είναι δικιά του επιχείρηση, αλλά δεν αντέχει. Δεν θα είναι για να καταλάβει ο κόσμος, παιδιά, επειδή αυτά περί ομίλων και αυτό και τα λοιπά δεν καταλαβαίνω. Δεν θα είναι στον Αντένα το κανάλι. Θα είναι στις διεθνείς επιχειρήσεις του ομίλου, κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι. Καλά, μα έχουν πολλές επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις. Κοίταξτε, παιδιά, ο Μπούτος έχει γράψει δικιά του ιστορία, είναι πολύ πετυχημένος τέλεχος, ό,τι και να λέμε. Εγώ έχω και προσωπικά πολύ καλή σχέση με τον Μπούτο. Ό,τι έγινε το καλοκαίρι έγινε, δεν είναι. Με τον Μέγκα, δεν είναι με τον Μπούτο. Λοιπόν, το θέμα είναι, πιστεύω ότι επειδή έχει και αυτή την αισθητική και το αρέσει και είναι και αμερικανοτραφής και τα λοιπά και το αρέσει αυτό, μπορεί να του ταιριάξει πάρα πολύ αυτή η θέση. Με το καλό δηλαδή ότι ο άνθρωπος. Συγκεκριμένα λέει θα ηγηθεί σε διεθνείς παραγωγές μυθοπλασίας. Πολύ ωραία. Που το κατέχει νομίζω το full το ακριβώς. Αλλά ποτέ δεν ετέθη θέμα, για να το πούμε και αυτό, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, ποτέ δεν ετέθη θέμα για το Λάτσιο, να το πούμε αυτό έτσι. Είναι πάντως τέλος εποχής, έτσι. Τι. Τέλος εποχής είναι. Ετεθεί. Όχι, λέω, θα ήταν και περίεργο. Όσο μάλλον όταν ο Λάτσος φέτος έχει πάρει το χαρτί στον Αντένα. Και κατά τη γνώμη μου, θα ήταν λίγο και περίεργο. Εντάξει, πήρε όλος ο Λάτσος. Δηλαδή, για τις επιτυχίες του Λάτσιου. Ναι. Πόσο μάλλον φέτο. Τι έγινε τώρα, το τι έχουμε χάσει. Ρίφη, δηλαδή με την Παναγία μας πήγε να φύγω. Αφού το σκέφτομαι, μα, πες, δεν μπορεί κάποιος, όχι γιατί δεν λέω. Μα, δεν μπορεί όλοι να λένε για τις επιτυχίες του Λάτσιου και να υπάρχει αυτή η πληροφορία, ας πούμε, για φέτος. Μα για καλά, συγγνώμη, τώρα κι άλλοι πετυχημένοι έχουν φύγει από τη θέση τους, τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Και σε περίπτωση να κουμίσει κιόλας. Κι άλλοι έχουν πετύχει και έχουν φύγει. Άντε πάλι, τα γόρι μου, έλεος. Εγώ δεν το κατάλαβα το. Δεν πειράζει, κάποιοι το κατάλαβαν. Πάμε. Και στο Μέγκα ποιο θα πάει? Τι λέει το ρεπορτάζ, γράφει. Παιδιά θα πάει. Κάτι ακούστηκε για το Χασίδη που ήταν στην άνοση. Τώρα αυτά είναι όμως. Ο Λοΐζος Τσενόπουλος. Ή ο Λοΐζος, το ξέρει ο κόσμος. Όχι, στη θέση του Μπουτού. Επειδή είναι ο Τσιφέ. Να πάμε να πιούμε ένα καφέ να τα πούμε. Δεν είναι η άδεια. Την Κατραβά, όχι. Εγώ την Κατραβά θα ήθελα πάντω. Λοιπόν, αλλά δεν με ρωτάει κανείς εμένα. Κι εγώ, κι εγώ, Έλενα. Λοιπόν, ωραία, και εγώ θα ήθελα να γίνει μια αλλαγή στο Σταρ ή και στον Αλφα ή και στο. Δηλαδή, καλά, να ψηφίσουν τώρα τι θα γίνει. Όχι, παιδιά, άνθρωποι μα και εμεί τι μα λέμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ποιο θα τη θέση, γιατί εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα στο Σταρ. Τα μάδρε, Γιώργο. Για Χριστούγεννα. Όχι, για Χριστούγεννα. Γιώργο, να σου πω, σα έβλεπα ω τηλεθεατή πέρσι, συνέχεια το έλεγε αυτό το πράγμα. Πώ δεν κάπνισε. Συνέχεια ο Λιάγκα. Ναι, Γιώργο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Μπορούμε να πάμε. Α πότε, εμεί ή φέι. Κάθε λίγο γκρινιάζει. Το κάνουμε λίγο σήμερα. Λάουρα, εκτό από σένα. Ευχαριστώ. Τι! Ευχαριστώ. Έλα, πάμε. Μπορώ να πάω.